Λοιπόν, καλώς ήρθατε κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Λόγου 101,1. Δεν ακούω. Άνοιξε μου λίγο τα μικρόφωνα. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Τώρα έχουν ανοίξει τα μικρόφωνα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Λόγου 101,1. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8. Συναντιόμαστε εδώ καθημερινώς Δευτέρα με Παρασκευή από τις 6 και μέχρι τις 8. Είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Μίκης Κασάπης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Χατζαντονίου. Κοντά μας για την εκπομπή έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον φίλο μου τον Νίκο τον Λιγερό. Ο Νίκος, ο οποίος κάθε φορά που έρχεται στην Κύπρο, ένα μήνα πριν τουλάχιστον, έχουμε επαφή μαζί με τους συνεργάτες εδώ για να μας πούν ότι είναι στην Κύπρο, θα είναι στην Κύπρο. Και αν θέλουμε να είμαστε εδώ σε παρέα, σε κουβέντα μαζί, πάνω σε διάφορα θέματα. Βεβαίως η κουβέντα μαζί σου, Νίκο, ομολογουμένως είναι πάντα ενδιαφέρουσα και οι ακροατές σε ψάχνουν λίγο. Και η δική σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ψάχνουν λίγο οι ακροατές για διάφορα θέματα τα οποία ως συνήθως έχεις να πεις τώρα. Η κουβέντα μαζί σου ξεκινά έτσι λίγο παράξενα κάθε φορά. Για να πώς βλέπουμε, να ξεκινήσουμε λίγο με το πώς βλέπουμε τις εξελίξεις του θέματος. Τώρα με την αποχώρηση του Μπαρμπαρός, με το Τυρκουάζ να βγαίνει πάλι στην Μεσόγειο, βγαίνει άλλο πλοίο. Ξεκινούν, πιθανόν να ξεκινήσουν οι συνομιλίες εντός του Μαΐου. Ας αρχίσουμε με τον Μπαρμπαρός. Με τον Μπαρμπαρός, ναι. Άρα εδώ μπορούμε να αξιολογήσουμε την όλη προσπάθεια, εφόσον τώρα φεύγει επίσημα. Στην πραγματικότητα έχουμε λοιπόν ένα καράβι σεισμικό που κάθισε για μερικούς μήνες, υποτίθεται για να παρενοχλήσει την υγειώτρηση της ΕΝΙΚΟ ΓΚΑΣ στο οικόπεδο το θαλάσσιο 9, και στην πραγματικότητα δεν κουνήθηκε από το λιμάνι της Αμοχώστου, άρα δεν έκανε σεισμικές έρευνες, πληρώθηκε μόνο και μόνο για να βρεθεί στο λιμάνι και τώρα αποχωρεί και προσπαθούν τώρα να το παρουσιάσουν ότι είναι ένα βήμα για το Κυπριακό, επειδή έφυγε το γεωτρύπανο της ΕΝΙ, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ήταν εδώ τεχνητά και έντεχνα ως παρουσία μόνο και μόνο για να λέμε πράγματα γύρω από αυτό το θέμα, αλλά δεν πλησίασε καθόλου τα μπλοκ 1, 8 και 12 που προέβλεπε η Ναύτεξ. Και τα συνέπεια μπορούμε να δούμε τώρα και να αξιολογήσουμε το όλο πλαίσιο, θεωρώντας ότι ήταν απλώς ένα τέχνασμα για να φανεί ότι γίνεται κάτι γύρω από αυτό το θέμα, αλλά επί της ουσίας δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και τώρα τελειώσαμε εντελώς. Τι να γίνει, έτσι και αλλιώς δεν υπήρχε. Τι πέτυχε η Τουρκία, δηλαδή να κάνουμε ένα απολογισμό, τι πέτυχε η Τουρκία με αυτή την πράξη της. Στην πραγματικότητα απολύτως τίποτα, και προσπαθεί τώρα να πετύχει κάτι λέγοντας ότι βγάζοντας το σεισμικό από την θέση που ήταν, κάνω μια θετική κίνηση για την επίλυση του Κυπριακού, δίνοντας βέβαια ως εξήγηση ότι επειδή έφυγε το γεωτρύπανο, γι' αυτό αποχωρώ κι εγώ. Και στην προηγούμενη Ναύτεξ και στην προηγούμενη πορεία όλη αυτή τη διαδικασία, ξέρουμε ότι ουσιαστικά έγινε αυτή η ανακοίνωση γιατί είχαν ενοχληθεί οι Τούρκοι από τη συμφωνία που έκανε η Κύπρος με την Ελλάδα και την Αίγυπτο, αυτή η τριμερή που ήταν πολύ σημαντική, και προσπαθούσε να μπει σε ένα πλαίσιο παρενόχλησης. Απλώς πρέπει να θυμόμαστε, τουλάχιστον και για τους ακροατές, ότι ακόμα και για την πρώτη φορά, όπου αφορούσε τα οικόπεδα 2, 3 και 9, στην πραγματικότητα το Μπαρμπαρός δεν μπήκε στο θαλάσσιο οικόπεδο 9, όπου είναι το γεωτρύπανο. Τότε ήταν για τον Ωνασαγόρα, στη συνέχεια ήταν για την Αμαθούσα. Έκαναν μόνο μια, θα έλεγα, περιπολή αποτυχημένη, εφόσον βρήκαν ξέρα στις νήσες κλίδες. Εκεί πέρα ξέρουμε ότι το συνοδευτικό είχε ένα πρόβλημα και από τότε ξαναμπήκε μέσα στο λιμάνι της Αμοχώστου και δεν μετακινήθηκε μέχρι να φύγει τώρα. Κατά συνέπεια, ο απολογισμός, όπως το λες, νομίζω ότι ορθολογικά και στρατηγικά μπορούμε να πούμε ότι είναι μηδενικός και απλώς έγινε μια παρουσία χωρίς ουσία στην περιοχή, μόνο και μόνο για λόγους υποτίθεται διπλωματικούς, αλλά όταν το αξιολογούμε
στρατηγικά βλέπουμε ότι δεν υπήρχε λόγος. Ναι. Βεβαίως υπάρχει και η άποψη ότι μπορεί να, σαν απολογισμό, η Τουρκία να μην πετύχει τίποτα και να μην έκανε τίποτα. Από την άλλη, όμως, εμείς έχουμε χάσει κάποιο χρόνο. Και για την ελληνοκυπριακή πλευρά, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Δεν χάσαμε. Ποιον χρόνο χάσαμε εμείς? Ο χρόνος της διακοπής των συνομιλιών, βασικά. Α! Εντάξει, με αυτή την έννοια. Νόμιζα ότι έλεγε για τις γεωτρήσεις. Ο χρόνος της διακοπής των συνομιλιών ούτως ή άλλως δεν είναι ένα χάσιμο, είναι μια επένδυση, γιατί ούτως ή άλλως οι συνομιλίες πρέπει να γίνουν όσο αφορά το Κυπριακό με την ΑΟΣ και όχι χωρίς την ΑΟΣ. Άρα άμα είναι να κάνουμε συνομιλίες χωρίς να αξιοποιούμε την ΑΟΣ, τότε εμείς δεν έχουμε ουσιαστικά ενεργοποιήσει το δυνατό μας χαρτί και παίρνουμε σε μια διαδικασία του τύπου ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα βγάλουμε πέρα. Ενώ εδώ διαφορετικά η αξιοποίηση έχει αρχίσει, δεν χάνουμε χρόνο και αντιθέτως αξιοποιούμε ό,τι μπορούμε στο έπακρον για να μπορούμε μετά στις αληθινές διαπραγματεύσεις για επίλυση αληθινού Κυπριακού, τότε να πούμε ότι έχουμε εμείς στη φαρέτρα μας την ΑΟΣ, τις γεωτρήσεις, τις εταιρείες με τις συμβάσεις, όπου δεν παίζουμε αποκλειστικά με την Κυπριακή ΑΟΣ και όχι με μια ΑΟΣ που αμφισβητείται. Ναι. Εννοείς ότι το θέμα της ΑΟΣ θα είναι στο τραπέζι των συνομιλιών, Νίκο? Όχι, εννοώ ότι θα λειτουργήσει σαν καταλυτικό στοιχείο. Δηλαδή ενοχλούνται από το θέμα της ΑΟΣ και οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι αναρωτιούνται πώς θα είναι αυτός ο επιμερισμός, καταμερισμός. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Κύπρος δεν καταπατά τα δικαιώματα κανενός, λειτουργεί για όλους τους πολίτες της Κύπρου, αυτό βέβαια χωρίς εξαίρεση και για τους Τουρκοκύπριους, αλλά δεν τους καταπατούμε με αυτή τη διαδικασία, και είναι οι Τούρκοι, οι έπικοι και οι στρατιωτικοί που είναι οι πιο προβληματισμένοι, γιατί βλέπουν ότι σιγά σιγά εμφανίζονται αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα που ήταν σημαντικό ήταν η ανακοίνωση της εταιρείας Delek, που ανακοίνωσε επίσημα ότι η Κύπρος θα έχει 550 εκατομμύρια το έτος για 25 χρόνια, κάτι που θυμάσαι από τότε που γνωριζόμαστε, ούτε κατά διάνοια θα το σκεφτόμαστε αυτό, ότι θα ερχόταν από τους υδρογονάνθρωπους. Άρα τώρα είναι μια πραγματικότητα που έχει γίνει η βεβαιότητα. Τι νομίζεις ότι θα γίνει με την πιθανή έναξη των συνομιλιών? Τι θα πρέπει να περιμένουμε από τις συνομιλίες αυτές? Να σου πω την αλήθεια, σχεδόν τίποτα. Όσο δεν έχουμε αρχίσει μια σοβαρή αξιοποίηση, και το λέω αυτό με την έννοια της εξόρυξης, ειδικά για το κοίτασμα Αφροδίτη, δεν θα παίξουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Άρα θα είναι πάντοτε ένας επόμενος γύρος στην παρτίδα που παίζουμε. Τώρα όμως αλλάζουν επειδή τα δεδομένα, επειδή υπάρχουν αυτές οι προοπτικές. Αλλά όταν θα ξεκαθαρίσει το πλαίσιο ότι θα αρχίσουμε πραγματικά την εξόρυξη, θα παίζουμε με τις τρεις εταιρείες και με την Αίγυπτο, και η Κύπρος θα μετασχηματιστεί σε μια πηγή παραγωγής ενέργειας, τότε τα πράγματα θα είναι ριζικά διαφορετικά στις διαπραγματεύσεις. Όσο δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ο χρόνος που υποτίθεται χάνουμε στην πραγματικότητα ενισχύει την θέση μας, γιατί πηγαίνουμε με εφοδιασμένο τρόπο και όχι ανεφοδιασμένο. Ναι, από την άλλη, όμως, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι στην κατεχόμενη περιοχή παγιώνονται τα τελεσμένα, αλλάζουν τα πράγματα. Δεν παγιώνεται τίποτα. Τι θυμάσαι ότι για τα κατεχόμενα υπάρχουν τα δύο ψηφίσματα του ΟΓΕ. Είναι άρα μη αποδεκτά ως εξέλιξη, αλλά αυτό που λες εσύ παγιώνεται δεν θεωρούνται νόμιμα, και οποιοδήποτε θεσμός που αφορά τα κατεχόμενα, κατά συνέπεια με την επίλυση του Κυπριακού, ό,τι και να έχει γίνει, είναι όλα διαπραγματεύσιμα. Ναι. Τι δεν θεωρούνται νόμιμα? Δεν θεωρείται τίποτε νόμιμα. Από την άλλη, όμως, είναι μια πραγματικότητα. Πώς είναι δυνατόν, ναι, για να μην θεωρούνται νόμιμα από τη μια και από την άλλη να είναι μια πραγματικότητα επί τάχους? Ναι, αλλά είναι παράνομο. Δεν είναι ότι δεν είναι νόμιμα, είναι παράνομο. Οποιαδήποτε διαδικασία που έχει σχέση με το κατοχικό κράτος είναι παράνομη. Άρα, τι θέλω να πω, οποιαδήποτε σύμβαση, οποιαδήποτε συμφωνία που έχει εμπλακεί αυτός ο θεσμός
είναι ούτως ή άλλως παράνομη. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι πάνω σε αυτό θα μπορούσαμε να στηριχτούμε και να πούμε ότι θα είναι κάτι που θα έχουμε στο μυαλό μας την ώρα της διαδραμάνωμα της. Νομίζεις, Νίκο, ότι σαν ελληνοκυπριακή πλευρά, σαν κυπριακή δημοκρατία, έχουμε ένα στόχο για να φτάσουμε σε μια λύση του Κυπριακού, και ποιος είναι αυτός ο στόχος? Ή αν είναι αυτός ο στόχος, είναι στόχος ο οποίος είναι εδώ και 41 χρόνια, ή είναι ένα στόχος ο οποίος με τα νέα δεδομένα θα πρέπει να αλλάξει και να είναι Κύριε, κάτι άλλο? Τώρα μου μιλάς για τον επίσημο στόχο ή για τον αληθινό στόχο? Για τον εφικτό στόχο. Το εφικτό είναι αυτό που αποφασίζεις εσύ την εφικτό. Ναι. Για εξήγησε μου λίγο, γιατί συζητούσαμε και με τους φίλους ακροατές για το θέμα του εφικτού και του ευταίου. Δηλαδή, αν εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε ή αν θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι είναι εφικτό να γίνει. Πώς φτάνουμε, πώς μετρούμε τις δυνάμεις μας για να φτάσουμε σε έναν στόχο ο οποίος να είναι οπωθούμενος βασικά, ο ευταίος στόχος και όχι ο εφικτός. Εγώ αυτό που βλέπω και σε επίπεδο διπλωματίας και στρατηγικής, το πρώτο επίπεδο, το πιο θεμελιακό βέβαια, είναι η πραγματικότητα. Στη συνέχεια έχουμε πιο πάνω την πράξη, το όραμα, την ουτοπία και το αδιανόητο. Mm-hmm. Άρα μπορεί για μερικούς ακόμα και ακροατές, αλλά εγώ είδα ότι ήταν πολύ ενημερωμένοι σε γενικές γραμμές, μερικά σενάρια επίλυσης του Κυπριακού μπορεί και να φαίνονται αδιανόητα προς το παρόν ή ουτοπικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχει μέσα στο μυαλό μας ότι στη διπλωματία τίποτα δεν είναι ανέφικτο. Για όλα μπορούμε να το παλέψουμε. Και επειδή αλλάζουν τα δεδομένα, πρέπει να σκεφτούμε και να λέμε πιο ξεκάθαρα τι εννοούμε με λύση. Άρα για μένα αυτό που εννοούμε με λύση, με ξεκάθαρο τρόπο, όταν είμαστε από την πλευρά του κυπριακού λαού, είναι η απελευθέρωση της Κύπρου. Άρα το είπε και πρόσφατα και ο πρόεδρος της Ελλάδος, φαντάζομαι ότι το είδες, ότι λέει είναι απαράδεκτο να υπάρχει κατοχικός στρατός μέσα στην Ευρώπη. Ναι. Το λέει γενικά και νομίζω καλά κάνει, δεν λέει απλώς μόνο στην Κύπρο, ναι. Λέει ότι γενικά πώς μπορούμε να αποδεχτούμε να υπάρχει κατοχικός στρατός. Ναι. Όμως κάποιος μπορεί να ισχυριστεί και να πει ότι γιατί είναι απαράδεκτο την στιγμή που εδώ και 41 χρόνια υπάρχει κατοχικός στρατός στην Κύπρο. Η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόβλημα και κανένας... Με το πρόβλημα, αλλά με εξαίρεση ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ναι, από τους... Κανένας όμως από τους εταίρους ή κανένας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είπε ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και ότι θα πρέπει να αναθρωπεί. Όχι, αυτό είναι λάθος και το ξέρεις ότι έχει υποθεί. Ναι, αλλά πώς όμως στην πράξη γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτό διαρωτάται ο οποιοσδήποτε. Πώς ακούει αυτή την πράγμα? Οποιοσδήποτε ή εσύ, να ξέρω σε ποιον απαντάω. Μπορώ να απαντήσω και σε οποιονδήποτε. Αλλά τουλάχιστον πιθανόν νομίζω ότι εκπροσωπώ κάποιους που μας ακούνε αυτή την ώρα. Όταν μιλώ, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι πρέπει να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Όταν εντάσσεται η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εντάσσεται διχοτομημένη, εντάσσεται ως ενιαία Κύπρος με εξαίρεση ευρωπαϊκού κεκτημένου κατεχόμενο. Άρα είναι μία κρατική οντότητα, δεν είναι δύο κρατικές οντότητες, δεν είναι υποκρατήδια κτλ. Ξέρουμε ότι θα είχαμε ένα πρόβλημα αν είχε γίνει αυτό με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Δεν έγινε με το σχέδιο ΑΝΑΝ, αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Άρα είναι ενιαίο το πλαίσιο. Τώρα, το θέμα που γίνεται ακόμα και με τις παραβιάσεις με το σεισμικό, όπως ξέρεις, όλοι είπαν ότι ήταν απαράδεκτο να υπάρχει αυτή η απαραβίαση για την Κυπριακή ΑΟΣ, ενώ πριν μερικά χρόνια δεν θα έλεγε κανένας τίποτα, εφόσον δεν είχαμε καν ΑΟΣ. Ναι. Άρα επιπλέον υπάρχουν χώρες που χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα της παραβίασης για την Κυπριακή ΑΟΣ, λέγοντας ότι πρέπει να καθυστερήσουμε ακόμα και την διαδικασία της πορείας, της ενεξιακής πορείας της Τουρκίας, επειδή παραβιάζει ακόμα και αυτό το σημείο. Ναι. Αυτά είναι νέα δεδομένα που είναι πιο ισχυρά και πηγαίνουν υπέρ της Κύπρου και εναντίον της Τουρκίας. Ναι. Την στιγμή που ξεκινά, σταματήσαμε και έχουμε σταματήσει να συνομιλούμε λόγω της Ναύτεξ, ναι, και του Μαρμαρός στην περιοχή της ΑΟΣ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Ναι. Την στιγμή που ξεκινάμε τις συνομιλίες και ξανακατεβαίνει της Τουρκίας να βγάλει τον Μαρμαρός προς τα έξω, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Είναι πολύ απλό, ξανασταματάμε. Άμα δεν ξανασταματήσεις, ενώ το χρησιμοποιείς σαν επιχείρημα λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο να μπαίνει κάποιος μέσα στην Κυπριακή μου ΑΟΣ και δεν μπορώ εγώ να έχω συνομιλίες, είναι πολύ απλό. Όταν ξαναγίνεται πρέπει να ξανακάνεις ακριβώς το ίδιο. Γιατί άμα δεν το κάνεις, τότε έχεις ένα πρόβλημα έλλειψης αξιοπιστίας.
Ναι. Γιατί πριν έλεγες ότι είναι θέμα νομικό, είναι θέμα παραβίασης, παραβιάζεις το δίκαιο της θάλασσας και τώρα ξαναγίνεται το ίδιο. Ναι. Άρα άμα αλλάξεις ξαφνικά και πεις τώρα τελικά δεν με πειράζει παιδιά, τότε έχεις ένα θέμα αξιοπιστίας. Ναι. Το φυσικό αέριο θα πρέπει να είναι στο τραπέζι των συνομιλίων ή όχι? Με ποιον τρόπο να είναι? Να είναι το φυσικό αέριο, το φυσικό αέριο, ναι. Ανήκει στην Κύπρο. Αλλά τι θες να διαπραγματευτείς πάνω σε αυτό το θέμα? Ναι. Δεν ανήκει στην Τουρκία. Mm-hmm. Ωραία, η Τουρκία έχει φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα, έχει στην περιοχή Αντάλια. Είναι δικό της, κανένας δεν το συζητάει. Αλλά το φυσικό αέριο δεν είναι διαπραγματεύσιμο με την έννοια θα δώσω ένα μερίδιο, θα δώσω ένα ποσοστό. Αυτό είναι εξ αρχής κυπριακή οντότητα. Η Κύπρος παλεύει για όλους τους Κύπριους πολίτες. Τέλειωσε. Δηλαδή, ας πούμε, τι να ήταν διαπραγματεύσιμο? Ναι. Να πρέπει να δώσουμε λίγο από το φυσικό αέριο mm-hmm. στους έπικους. Ναι. Η Κυπριακή Δημοκρατία διαπραγματεύεται για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι. Από την άλλη όμως έχουμε την κατεχόμενη περιοχή, το ψευδοκράτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι μια αυτόνομη βασικά οντότητα και προστατεύει, λέει... και προστατεύει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Άρα θέτει πολλές φορές και το θέμα του φυσικού αερίου. Το θέτει όμως, αλλά απλώς είναι λανθασμένη προσέγγιση, γιατί κανένας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Ναι. Και όσο αφορά το φυσικό αέριο, είναι μέσα ακριβώς στην ίδια κρατική οντότητα και όλοι αυτοί υπάρχουν ναι. κάτω από την Κύπρο. Ναι. Για να υπάρξει μια λύση του Κυπριακού, Νίκο, ναι. Δεν θα μπορεί, θα μπορεί τουλάχιστον οι δύο κοινότητες να έχουν ένα κοινό όραμα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δύο κοινότητες που υπάρχουν στην Κύπρο. Εντάξει, ναι, όλοι οι Κύπροι να έχουν ένα κοινό όραμα. Ωραία, όλες οι κοινότητες να έχουν ένα κοινό όραμα. Νομίζω ότι θέλουν όλες να ζήσουν ελεύθερα στην πατρίδα τους. Ναι. Το ελεύθερο όμως είναι μια λέξη, ένας ορισμός, τον οποίο επιδέχεται πολλές. Κοίτα, όταν ο Τουρκοκύπριος έρχεται στις ελεύθερες περιοχές ναι. και κάνει περίθαλψη και πηγαίνει στο νοσοκομείο, δεν λέει ότι ανήκει στο ψευδοκράτος. Σωστά. Όταν παίρνει την κυπριακή ταυτότητα, δεν λέει ότι ανοίξει το ψευδοκράτος. Ναι. Άρα, εγώ μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, και ότι ακόμα και για μερικούς ανθρώπους συμφέρει να παίζουν σε δύο ταμπλό. Μόνο σε ένα από τα δύο ταμπλό θα παίξει το φυσικό αέριο, όχι στα δύο. Άρα, το φυσικό αέριο δεν πρέπει καθόλου να είναι μέσα στις διαπραγματεύσεις. Αντιθέτως, πρέπει να είναι όπλο της πλευράς μας, ως Κύπρος μιλάω τώρα, σε σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή να πούμε ότι εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα κράτος που έχει μια αυτονομία, είναι μια πηγή ενέργειας, δεν μιλάμε για οτιδήποτε, δεν θα παίξετε μαζί μας και θα μας περιπέζετε τόσο εύκολο. Αυτό είναι. Mm-hmm. Αλλά όχι καμία διαπραγμάτευση πάνω σε αυτό. Ναι. Όσον αφορά τη μορφή λύσης του Κυπριακού. Ναι. Και επειδή ακούγεται πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Και απόψεις... Καλά, εδώ και χρόνια. Δεν είναι τώρα καινούριο αυτό. Ναι. Από τότε που γνωριζόμαστε, πόσες φορές έχουμε ακούσει από όλα. Ναι. Δικοινοτικό, διζωνικό, εντελώς ελεύθερο, εντελώς ενίο. Ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Εντάξει, δεν είναι εγώ που θα δώσω υποδείξεις, επειδή εδώ αφορά κατευθείαν τους Κύπριους, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν είμαστε στο πλαίσιο του ελληνισμού, μιλάμε για έναν κρατικό φορέα ο οποίος είναι ανεξάρτητος, ελεύθερος και αυτόνομος. Άρα δεν μπαίνω καθόλου εγώ στην λογική του τύπου κλασική αν θες και διπλωματική, στην οποία όχι μόνο δεν μπαίνω, αλλά αυτό που βλέπω στο εξωτερικό είναι ότι όταν συνομιλώ με Κύπριους, εμένα μου λένε ότι εντάξει αυτό το λέμε για να το λέμε, αλλά όχι ότι το προωθούμε κιόλας. Το θέμα της διζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας. Ναι, ναι. Αλλά επί του πρακτέου, όταν τους βλέπεις για ποιο πράγμα παλεύουν, ουσιαστικά παλεύουν για την απελευθέρωση της Κύπρου. Μ' αρέσει αυτό να παλεύουν. Βλέπεις να παλεύει ο Κυπριακός λαός, Νίκο? Ναι, βέβαια, γιατί. Ναι. Όχι, ρωτώ. Εντάξει, πώς το βλέπεις εσύ ως. Κοίτα, για μένα. Στρατηγικό συμβούλο και ως άνθρωπος το πλαίσιο. Είσαι γνώσης του αντικειμένου. Ναι, θα σου πω. Ξέρεις, είναι πάνω το θέμα. Δηλαδή, ποιον ονομάζεις λαό, mm-hmm. τι εννοείς όταν αξιολογείς. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όλο το πλαίσιο της ΑΟΣ, όλες οι διαμαρτυρίες που έγιναν με τις παραβιάσεις, όλα αυτά, έχει σχέση με τον αγώνα, με μια πάλι. Λέω, θα μπορούσαν να πούν, τέσσερα παιδιά, εφόσον χάσαμε από την Τουρκία, άντε θα χάσουμε και την ΑΟΣ, ας μπουν μέσα και να μην λέμε τίποτα. Όμως εγώ βλέπω ότι δεν γίνεται
και υπάρχουν παρεμβάσεις και σε επίπεδο του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και επαφές που κάνουμε με τη Ρωσία, με την Αμερική. Mm-hmm. Άρα είναι μια αληθινή κρατική οντότητα που υποστηρίζει τα συμφέροντά της και δεν έχει παραχωρήσει κανένα δικαίωμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, εδώ κοντά μας έχουμε τον Νίκο Λιγερό, είναι φίλος και είναι εδώ κοντά μας κάθε φορά που έρχεται εδώ στην Κύπρο και διάφορες διαλέξεις. Είδα ότι έχεις ένα μεγάλο, ένα πλούσιο πρόγραμμα, ναι, πάνω σε διάφορα θέματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα ξεκινήσαμε λίγο με το θέμα του Κυπριακού, είδαμε, ξέρω ότι ασχολείσαι και με, και με άλλα πράγματα. Ναι, βέβαια. Και... Κοίτα, το πρωί ναι, είχα τη χαρά να δω και την κόρη σου. Ναι. Και σχολείο, γιατί πήραμε και σχολείο. Και στον αθλητισμό, ασχολήθηκες για θέματα αθλητισμού, νομίζω. Ναι, έτσι? Σωστά, σωστά. Και για το θέμα των ουσιών, ναι, πώς μπορεί ο ομαδικός αθλητισμός να βοηθήσει τα παιδιά να προστατευτούν πιο αποτελεσματικά από διάφορες παρενέργειες που αφορούν τις ουσίες, ναι, όταν χάνονται λίγο. Ναι. Άρα το συνδυάσαμε αυτό. Το είχε οργανώσει ο Μάκης και το κάναμε στο Ιουκλάν. Η ιδέα είναι πολύ σημαντική, νομίζω, ότι αναπτύξαμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων, πόσες φορές έχουμε μιλήσει μαζί για θέματα σχέσεων, πόσο σημαντικές είναι, και μέσα στο πλαίσιο της ομάδας, όταν έχουμε ένα ομαδικό πνεύμα, προστατεύουμε περισσότερο τους δικούς μας, γιατί είμαστε περισσότερο συνάνθρωποι παρά μόνο άνθρωποι, mm-hmm, και όχι απομονωμένοι. Και τα συνέπεια, όταν ένας από τους δικούς μας έχει προβλήματα, τον βοηθάνε πιο εύκολα οι άλλοι, να, επειδή είναι μέσα σε αυτή την ομάδα. Και ακόμα και σε θέματα σκακιού έχεις δώσει, ναι, διαλέξεις, ναι, και, και σε παίγνια, έτσι. Σωστά. Ούτως ή άλλως και το παίγνιο που αναλύσαμε στην αρχή, ναι, δηλαδή όλα αυτά που λέμε για τον Μπάρμπαρο, την ΑΟ, στο Κυπριακό, είναι και αυτά παίγνια, ναι, που είναι σημαντικά, και νομίζω ότι έχει σημασία. Κατάφερε να το περάσει στην νομοθεσία Ελλάδα φέτος, δηλαδή πέρυσι, αλλά τώρα φέτος ενεργοποιήθηκε, να περάσει το σκάκι στο δημοτικό, και τώρα όλες οι επαφές που κάνουμε και εδώ στα σχολεία και στο δημοτικό ιδιαίτερα, είναι, θα κάνουμε και στο νηπιαγωγείο, θα κάνουμε σκάκι έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται μερικές τεχνικές, τακτικές, στρατηγικές που τους επιτρέπουν να προστατευτούν καλύτερα από έναν αντίπαλο, ο οποίος μπορεί να είναι ακόμα και πιο ισχυρός θεωρητικά, και να μπορούν να αντισταθούν αποτελεσματικά, ορθολογικά, χωρίς να αγχωθούν και να προστατεύσουν τους δικούς τους. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να είναι κατανοητό και στην Κύπρο, ναι, γιατί είναι μικρό το νησί, ξέρουμε ακριβώς τι είναι μια εισβολή, ξέρουμε ακριβώς τι είναι μια κατοχή, και νομίζω ότι αν είχαμε περισσότερο το σκακιστικό πνεύμα, θα μπορούσαμε ακόμα και πνευματικά να είμαστε πιο σωστοί, ορθοί και στο λόγο μας αλλά και στις πράξεις μας. Ναι. Γιατί βλέπουμε ότι αναλύουμε μερικά πράγματα, τα αναλύουμε πολύ επιφανειακά. Το σκάκι μαθαίνει αμέσως τα παιδιά ότι τις κινήσεις τις σκέφτεσαι πριν και όχι μετά. Όταν δεν λες, όχ, τώρα έκανα λάθος, τέλειωσε το θέμα, το έπαιξες. Ναι. Άρα μαθαίνουν γρήγορα την έννοια της μη αναστρέψιμης κίνησης, που είναι η πράξη. Πολύ σημαντική στη ζωή, γιατί πόσες φορές θα τους συμβεί αυτό στην οικογένεια, στον χώρο εργασίας, στον φιλικό χώρο, ότι μπορείς να κάνεις ένα λάθος και αυτό να μην διορθώνεται. Να. Άρα έχει μεγάλη σημασία να το εντοπίσεις ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα σαν σενάριο, και μετά ή να την αποφύγεις, γιατί να μην έχεις να την κάνεις αυτή την απόφαση, ή να πάρεις την σωστή απόφαση έχοντας αναλύσει τα δεδομένα στρατηγικά. Να. Άρα εδώ τα παιδιά. Έχει ενδιαφέρον, σήμερα παίξαμε και με μια σκακέρα που επινοήσαμε, τη σκακέρα Σέρς, Ορσπίνς και Άινστον Ρόζεν, και είδαμε ότι τα παιδιά άρχισαν να παίζουν πάνω σε μια σκακέρα που δεν γνώριζαν, διότι αυτή έχει μια οπή στο κέντρο, 3x3, ενώ είναι μια σκακέρα 9x9, έχει γαλάζια τετράγωνα που είναι οι γέφυρες Άινστον Ρόζεν και κάνει το παίχνιο πιο πολύπλοκο. Και όμως τα παιδιά έπαιξαν, μετά τους έβαλαν να παίξουν ο καθένας μία κίνηση, ναι, για να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και έχει σημασία ότι βλέπουμε ότι το παιδί, άμα από μικρή ηλικία μαθαίνει να λειτουργεί ορθολογικά απέναντι σε ένα πρόβλημα πολυπλοκότητας,
τότε εφοδιάζει τη σκέψη του και σκέφτεται όλο και καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Ναι, μέσα από ένα παιχνίδι θα πρέπει να φτάσουμε, θα πρέπει να βλέπουμε πάντα τη λύση, τη λύση, τον στόχο βασικά, για να φτάσουμε εκεί. Ή οι συσχετισμοί στην διαδρομή της, του παιχνιδιού μας κάνει να αλλάζουμε τους στόχους, Νίκο? Όχι, κοίτα, ο στόχος είναι μια μεταστρατηγική, έξτρα στρατηγική οντότητα μέσα στο πλαίσιο της μεταστρατηγικής, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι, όπως είναι και στο σκάκι, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι η έβρεση του στόχου, είναι ο εντοπισμός των εμποδίων. Ναι. Όταν εμποδίζουμε, εντοπίζουμε... Μέσα από τους συσχετισμούς που συναντούμε σε αυτή την πορεία. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Αλλά όχι μόνο σε αυτή την πορεία. Δηλαδή προβλέπουμε, ας πούμε, στο σκάκι προσπαθείς να κάνεις μάτ στον αντίπαλο βασιλιά. Όμως δεν είναι μόνος του, έχει ολόκληρο στρατόπεδο μαζί του. Ναι. Αυτά είναι εμπόδια. Άμα δεν ξέρεις να αναλύσεις πώς κινούνται τα πιόνια, η πύργιο, η ήπη, η αξιωματική και η βασίλισσα, και ασχολείσαι μόνο με το βασιλιά, θα έχεις τεράστια προβλήματα του. Άρα, εντοπίζουμε πρώτα τους στόχους, κοιτάζουμε πώς λειτουργούν οι συσχετισμοί, κοιτάζουμε αν είναι ισχυροί, αδύναμοι, αν υπάρχει αδύναμος κρίκος, εντοπίζουμε ένα πλαίσιο επίθεσης και μετά από αυτό μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία, εφόσον έχουμε κάνει την διαφορά που κάνει τη διαφορά, να πάμε προς το λεγόμενο ΜΑΤ, που είναι το κλείσιμο του παιχνιδιού στο σκάκι. Ο ορθολογισμός, η ορθολογιστική κίνηση είναι μόνο μία και μοναδική? Ή ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του, να κάνει τη δική του κίνηση και να φτάσει στον στόχο με τους συσχετισμούς, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης? Κοίτα, μπορούν να έχουμε πολλές ορθολογικές κινήσεις, αλλά δεν είναι όλες οι βέλτιστοι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά στη συνέχεια είναι αν είναι η βέλτιστη και αν είναι αποτελεσματική, αν είναι ανθεκτική μετά από επιθέσεις. Mm-hmm. Άρα εδώ έχουμε έναν περίφημο σκακιστή, τον Εμμανουέλ Λάσκερ, 27 χρόνια ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, και λέγει μην προσπαθείς να βρεις την καλύτερη κίνηση, βρες την καλή, αυτή που ενοχλεί τον αντίπαλο. Μάλιστα. Είναι άλλος τρόπος σκέψης, είναι ακριβώς αυτό που έθεσε σαν ερώτημα. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί εγώ, ας πούμε, να προσπαθώ να παίζω μόνο όσο καλύτερα μπορώ, αλλά μερικές φορές συμφέρει να κάνεις κινήσεις που ενοχλούν τον αντίπαλο, δηλαδή σημαίνει ότι δεν ήταν προβλέψιμη η κίνησή σου, άρα ενοχλήθηκε, πρέπει να αλλάξει τώρα τεχνική, μπορεί να τον προβληματίσεις δημιουργώντας και φθορά μέσα στο σύστημά του, και αυτό στη συνέχεια να πρέπει να κάνει μια ανατροπή ή να τα βγάλει πέρα, ή για να κάνει μια ισοπαλία, ναι, ή να μην μπορεί πια, γιατί είναι σε μια φάση τσουσβάνγκ, και εκείνη τη στιγμή τότε, ναι, έχει χάσει το παιχνίδι. Ο ευθυνδιασμός είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να αποφέρει ένα ορθό αποτέλεσμα. Ναι. Να φτάσουμε σε μια ορθολογιστική, τουλάχιστον σε ένα, ναι, στόχο ο οποίος να είναι ορθός. Θα μπορούσα να σου πω ακόμα ότι υπάρχει και το πλαίσιο στο blitz. Στο blitz, όταν είναι πολύ γρήγορο το σκάκι, ας πούμε πολύ σύντομο, που είναι 5 λεπτά και 5 λεπτά ο καθένας, μπορείς να κάνεις μια κίνηση η οποία ακόμα και αν δεν είναι η πιο σωστή, επειδή εμένα με ξαφνιάζει, χάνω πολύ χρόνο και μέχρι να βρω γιατί ο Μίκης μου έκανε αυτή την κίνηση, εγώ μπορεί και να χάσω από χρόνο. Mm-hmm. Όταν όμως είναι μεγάλο το σκακιστικό πλαίσιο, δηλαδή ο χρόνος που διαθέτει ο καθένας, ας πούμε 2 ώρες, 1,5 ώρα παραπάνω, mm-hmm, ανάλογα με τους κανόνες που έχουμε θέσει, τότε ο ευνηδιασμός είναι σπάνιος, γιατί ξέρουμε ότι όλος έχει βάθος χρόνου για να δει αν θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Άρα έχει τη δυνατότητα. Ήταν μια πολύ ωραία περίπτωση όπου έπαιζε ο Κασπάροφ με τον Καρπόφ και έκανε μια καινοτομία όπως ήθελες εσύ τώρα, μια κίνηση που ευνηδίασε ουσιαστικά ο Καρπόφ, και ο Κασπάροφ χρειάστηκε πάνω από 30 λεπτά για να βρει τη σωστή κίνηση. Αν, ναι, ήταν στο blitz θα είχε χάσει. Mm-hmm. Γιατί είχε γίνει αυτό μια προετοιμασία με το επιτελείο του Κάρποφ, την έκανε στη σωστή κίνηση, δεν την ήξερε ποτέ, δεν την είχε δει ποτέ ο Κασπάροφ, και χρειάστηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα έχεις απόλυτο δίκιο, ο ευνηδιασμός είναι κάτι το σημαντικό, ναι, και θα το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, Νίκος Λεγερός εδώ κοντά μας, φίλος. Έτσι μου επιτρέψει να τον λέω. Σωστά, αφού είναι αλήθεια. Δεν είναι επειδή το είπα. Δεν είναι. Και εγώ λέω ότι είσαι φίλος μου. Εν τω μεταξύ, μην τα βάζεις κοντά στα μικρόφωνα.
Είναι δυνατά βεβαίως, δεν ξέρω αν σε. Ναι, ξέρω. Ξεκουφάνω εντελώς, αλλά εντάξει. Όχι, θα πρέπει να με ανοιχτείς ακόμα 50 τόσα λεπτά, ξέρω μια ώρα που θα μιλήσω. Επειδή ξέρεις ότι σε αγαπώ, γι' αυτό θα ανοιχτώ τον ήχο που μου έχει βάλει. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν μπορώ με πιο χαμηλό ήχο. Τι να κάνω, για πες μια λύση τέλος πάντων. Πώς θα πρέπει να κινηθώ για να κάνω ένα φλιδιασμό τέλος πάντων σε μένα, για να μπορέσω να δεχτώ τον χαμηλό ήχο. Θα μπορούσαμε να αποσυνδέσουμε το ένα με το άλλο και να μην έχουμε ακριβώς τον ήχο. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό θα το κάνει μια μέρα ο Αντώνης. Όχι, δεν γίνεται η αποσύνδεση. Η αποσύνδεση δεν γίνεται. Των δύο είναι πακέτο, έτσι. Είναι πακέτο. Είναι πακέτο. Ωραία. Ναι. Άρα, Αντώνη, νομίζω άλλη λύση είναι να ζητήσουμε από τους ακροατές να αγοράσουν κάτι για το Μίκη. Για τη βαρύ ακοή, ξέρεις. Και θα μπορεί έτσι ο καθένας που είναι καλεσμένος να ζήσει χωρίς να έχει αυτόν τον θόρυβο μεταξύ των δύο. Με όλους αυτούς τους φίλους που έρχονται εδώ, τα βρίσκω μαζί τους και συνεννοούμαστε. Δεν θα συνεννοηθώ μαζί σου. Εγώ συνεννοούμαι μαζί σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σε ακούσω με τόσα δεσιμπέλ. Εντάξει, χαμήλωσα λίγο. Έκανα και εγώ λίγο κράτη. Ναι, ναι. Έκανα μια έκπτωση για σένα.